Στις Σέρρες θα χτυπήσει η καρδιά του σχολικού αθλητισμού από τις 22 έως και τις 23 Απριλίου στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου. Περισσότεροι από 600 αθλητές, μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο συμμετέχουν στους αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Γεώργιος Τοπτσής. Οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες στόχο έχουν να μοιήσουν τους μαθητές στην ιδέα του εφαγωνίζεστε, την άμυλα, την ομαδικότητα, την προσπάθεια, τη φιλία και τη συνεργασία. Υποβάλαμε πρόταση πριν 2 μήνες στο Υπουργείο Παιδείας για να διοργανώσουμε τους μαθητικούς στην τελική φάση των αγώνων στίβου κλασσικού αθλητισμού Ελλάδας-Κύπρου. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στο αίτημά μας και έτσι 22 και 23 Απριλίου ο μαθητικός αθλητισμός θα χτυπάει στις Σέρρες. Πάνω από 600 μαθητές από Ελλάδα και Κύπρο θα έρθουν εδώ πέρα για να διοργανώσουμε 2 μέρες στο Δημοτικό Στάδιο Σερών τους αγώνες αυτούς. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δημόσια, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Σπυρόπουλο και τη Δήμαρχο κυρία Μητλιάγκα για την αμέριστη συμπαράστασή τους στο αίτημά μας για να διοργανώσουμε όσο το δυνατόν πιο άρτη αυτούς τους αγώνες. Χωρίς συνεργασία φορέων δεν γίνονται αυτοί οι μεγάλοι αγώνες, η τελική φάση. Για να καταλάβει τη σπουδαιότητα των αγώνων, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχουν γίνει τέτοια τελική φάση αγώνων στις Σέρρες. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο βέβαια η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Σερών και το Επιμελητήριο και οι υπόλοιποι Δήμαρχοι και φυσικά συνδιοργανωτής είναι και ο ΣΕΓΑΣ. Για να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για να ξεκινήσουμε τους αγώνες. Τελετή έναρξη είναι τη Δευτέρα 4:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών στηρίζει τις αθλητικές διοργανώσεις, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς πρόκειται για τους 65ους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Σχολικού Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου και πιο συγκεκριμένα την τελική φάση. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος δήλωσε χαρούμενη και ικανοποιημένη για τη συμμετοχή του Δήμου Σερών στους Πανελλήνιους αυτούς αγώνες, δηλώνοντας πως πρόκειται για μια γιορτή του σχολικού αθλητισμού, η οποία επέστρεψε και πάλι στις Σέρρες μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες έχουμε να διοργανώσουμε τέτοιους αγώνες. Όπως καταλαβαίνετε, η καρδιά του αθλητισμού όσον αφορά τα παιδιά θα χτυπά στις Σέρρες. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και την κυρία Δήμαρχο και τον κύριο Διευθυντή και όλους οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν και φέραν τους αγώνες εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι 700 παιδιά με τους συνοδούς τους και τα νιάτα της Ελλάδος και της Κύπρου θα είναι Δευτέρα και Τρίτη 22 και 23 Απριλίου εδώ. Εμείς πάντοτε θα είμαστε δίπλα σε συνδιοργανώσεις ή διοργανώσεις τέτοιων αγώνων και όταν μάλιστα αναφερόμαστε στα παιδιά μας, εκεί είναι που θα μας βρείτε κοντά και δίπλα σας. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε καλά οι αγώνες και από εδώ και πέρα να έχουμε και μια καλύτερη συνεργασία όσον αφορά το να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε μεγαλύτερο επίπεδο αγώνων να πάμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις, τις αθλητικές που υπάρχουν και στο Δήμο Σερών και φυσικά σε όλο το νομό Σερών. Με πολύ χαρά και ο Δήμος Σερών από την πλευρά του προσπάθησε μέσα στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας και δεδομένης της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο Σερών να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αγώνες και γενικώς να προσφέρουμε σε αυτή τη διοργάνωση και να βοηθήσουμε να γίνει με επιτυχία κάτι που θα το χαρούμε όλοι μας και που ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον πολλές τέτοιες διοργανώσεις. Να πω ότι πραγματικά πρόκειται για διαδικασίες και διοργανώσεις που μας ενώνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλοι οι φορείς, ο καθένας από την πλευρά του, να συνδράμουμε στην κοινή προσπάθεια, να βοηθήσουμε τον αθλητισμό που είναι πραγματικά υπόθεση ευεξίας, υγείας σε όλα τα επίπεδα. Προσδοκούμε στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, την οποία βλέπουμε ήδη να υλοποιείται, όσον αφορά την εξέλιξη και την αναβάθμιση αυτών των διοργανώσεων στην πόλη μας και την προσπάθεια που πραγματικά πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε για την αναβάθμιση και των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις.